Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Είστε ο πρώτος ουσιαστικά από τους βουλευτές. Ακολούθησαν και ο κύριος Κέλλας από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μπλούχος, επίσης από τη Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά ρίχνεστε στην μάχη για τον κορονοϊό. Προσφέρετε δηλαδή τα καθήκοντά σας και εσείς στα νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Ναι, θεωρώ, το είπα και από την πρώτη στιγμή, μιλώντας και σε άλλους σταθμούς, αυτονόητο το καθήκον μου ως γιατρός, πνευμονολόγος, να προσφέρω τις υπηρεσίες μου μαζί και δίπλα στους συναδέλφους. Mm-hmm. Γιατρούς, νοσηλευτές, το προσωπικό των νοσοκομείων, εν γέννη, που δίνουν μια μάχη κάτω από αντίξεις συνθήκες, προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν, τις υγειονομικές ανάγκες που προκύπτουν από την έλευση της πανδημίας και ειδικά τώρα στη δεύτερη φάση. Τώρα περιμένετε μια απάντηση από το Προεδρείο της Βουλής. Θυμίζουμε, συμμετέχετε και εσείς ως Αντιπρόεδρος του Προεδρείου της Βουλής. Ναι, η πρώτη μου ενέργεια ήταν αυτή που γνωρίζετε, απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Βουλής με επιστολή μου, ζητώντας την αποδέσμευση από τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ενταχθώ στο σύστημα υγείας, να προσφέρω τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Ήδη από χθες το απόγευμα, μιλώντας με τον πρόεδρο, τον κύριο Τασούλα, ισχύει πλέον το αποδεσμευτικό. Οπότε Ναι. Και με την συμβολή και των άλλων συναδέλφων αντιπροέδρων που θα αναλάβουν και το κομμάτι του δικού μου έργου στη Βουλή. Από αύριο λοιπόν θα παρουσιαστώ στις μονάδες υγείας, στο Γενικό Νοσοκομείο Προκειμένου της Λάρισας, από όπου και προέρχομαι εξάλλου. Ναι. Ως πνευμονολόγος, λειτουργήσα εκεί έως το 2012. Και φυσικά θα ακολουθήσει η πορεία ένταξης όπου εκτιμά η διοίκηση, οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο. Που μπορούν να προσφέρουν. Από αύριο λοιπόν επιστρέφεται και προσφέρετε τις υπηρεσίες σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Εγώ προσωπικά. Υποθέτω ότι είναι και οι άλλοι δύο βουλευτές από αύριο, ισχύει και για εκείνους. Δεν γνωρίζω να σας πω για τον κύριο Κέλλα, μου λέτε, για τους άλλους δύο συναδέλφους. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ωραία. Μπορεί οι ίδιοι ενδεχομένως να το πούνε. Ωραία. Κύριε Λαμπρούλη, εμείς θα θέλαμε και σε λίγες μέρες, όταν ξεκινήσετε και αναλάβετε και πάλι καθήκον, το τονίζω το και πάλι, γιατί δεν είναι πρώτη φορά, είστε πάρα πολλά χρόνια γιατρός, να μας μεταφέρετε και την εμπειρία σας από την πρώτη γραμμή της μάχης. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, πώς είναι τα πράγματα με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές, με το προσωπικό, με τους ασθενείς συνολικά, όταν θα έχετε ζήσει και εσείς στη μάχη αυτή. Είναι δύσκολο, πολύ ευχαρίστως, αλλά την εικόνα και ως βουλευτής, αλλά και επιτρέψτε μου και με την εμπειρία που είχα τα προηγούμενα χρόνια ως το 12, όπως σας είπα, που ήμουν στο Γενικό Νοσοκομείο ως πνευμονολόγος. Ναι. Η εικόνα είναι γνωστή, με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και όχι μόνο στα νοσοκομεία της Λάρισας, σε όλη την επικράτεια. Τη γνωρίζετε με την εικόνα. Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, για κατά τη γνώμη μας εγκληματικές ευθύνες, που δεν μερίμνησε στο αντίστοιχο διάστημα που μεσολάβησα από την πρώτη φάση έως σήμερα, αυτό το 7μηνο, 6μηνο, να ενισχύσει ουσιαστικά, να στελεχώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικότερα, αν θέλετε, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και φυσικά φτάσαμε σήμερα σε αυτά τα οριακά σημεία για τα νοσοκομεία και ένα προσωπικό εξουθενωμένο που έχει φτάσει πλέον στα όρια του, μάλλον τα έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια του. Και αυτό είναι γνωστό της πάση. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, οφείλει άμεσα να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις υγειονομικών. Σας τιμά, κύριε Λαμπρούλη, επιτρέψτε να το πω αυτό. Σας τιμά ότι δεν μένετε μόνο στις καταγγελίες που τις κάνετε εδώ και καιρό απέναντι σε αυτό που θεωρείται ως λαθασμένη κυβερνητική πολιτική, αλλά μπαίνετε και εσείς ο ίδιος στην πρώτη γραμμή. Δεν θα σας δίνω στο παράδειγμα. Οφείλουμε να το επισημάνουμε αυτό. Κοιτάξτε, στις συνθήκες που περνούμε, που βρίσκεται η χώρα μας. Mm-hmm. Και το σύστημα υγείας, που οι ευθύνες είναι διαχρονικές, πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, με την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση. Αλλά στην παρούσα φάση, πέρα φυσικά από τις διεκδικήσεις, από τον αγώνα για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εν γέννη του χώρου της υγείας, χρειάζεται και η πρακτική συμβολή, κατά τη γνώμη μου. Ωραία. Και στην προάσπιση φυσικά
της ανθρώπινης ζωής. Κύριε Λαμπρούλη, μία τελευταία ερώτηση. Αυτό ήταν το κίνητρο το οποίο φυσικά με όφησε να αναλάβω αυτή την... Μία τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσουμε. Τώρα έχουμε και λίγο την απόσταση από τα γεγονότα. Αναφέρομαι στο τι έγινε στις 17 Νοεμβρίου που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο το κόμμα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και επειδή τώρα μπαίνετε στην πρώτη γραμμή της μάχης και αναγνωρίζετε τις δυσκολίες που έχει αυτή η μάχη, σύν τις ελλείψεις που αναφέρετε ότι υπάρχουν. Έπρεπε να έχουν γίνει κάπως διαφορετικά τα πράγματα στις 17 Νοεμβρίου, έπρεπε δηλαδή να έχει αποφευχθεί αυτός ο συνωστισμός, ο οποίος δεν επιτρεπόταν από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας, αλλά έγινε προκειμένου να τιμηθεί με τον τρόπο που επιλέξετε εσείς 17 Νοεμβρίου. Καταρχήν, οι εικόνες μαρτυρούν ότι συνωστισμός σε ό,τι αφορά τους συγκεντρωμένους και στις δύο συγκεντρώσεις, αναφέρομαι στην Αθήνα, αλλά και όπου ανά την Ελλάδα γίνανε αντίστοιχες συγκεντρώσεις, γίνανε τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Την όποια ανομαλία, ας το πω έτσι, στην τήρηση των υγειονομικών κανόνων, την έφερε η αστυνομία, ειδικά στην Αθήνα, και όλοι είμαστε μάρτυρες του συγχρονισμού των αστυνομικών που δεν τηρούσαν ούτε καν τα μέτρα ασφαλείας. Να μην περάσω στο δεύτερο ζήτημα, την καταστολή την οποία μάλλον με ιδιαίτερη σπουδή επέδειξαν, όχι απέναντι σε μια πορεία που ξεκίνησε, αλλά σε μια συγκέντρωση η οποία διαλυόταν. Και εδώ οι ευθύνες είναι τεράστιες της κυβέρνησης. Αντιληπτό.